Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Αυτή τη φορά θα δείξω την κατασκευή ενός εργαλείου αρκετά χρήσιμο σε κάποιο ερασιτεχνικό εργαστήριο. Είναι η κατασκευή μιας βάσης, ας πούμε, για το γωνιακό τροχό. Μπορούμε να τη δούμε γύρω-γύρω. Είναι μία σιδεροκατασκευή όπου προσαρμόζεται ο τροχός και ένα είδος τραπεζιού, ας πούμε, μία λαμαρίνα χοντρή, και μπορούμε να λιένουμε κατά αυτόν τον τρόπο, βάζοντάς το σε λειτουργία, διάφορα αντικείμενα. Είτε είναι ξύλινα, να κάνουμε κάποια στρογγυλέματα, κάποιο, να γλυκάνουμε λίγο τις οξύες γωνίες, και χοντρά και λεπτά ξυλάκια, έτσι με την ίδια ευκολία, βλέπετε πώς το τρώει. Μπορούμε όμως να βάλουμε και κάποια μεταλλικά αντικείμενα. Εδώ έχω βάλει μια γωνία, έτσι μπορεί να την κάνουμε αυτής της μορφής. Καθώς επίσης και οριακά κάποια εργαλεία, ας πούμε ένα κατσαβίδι να το καθαρίσουμε λίγο στην άκρη, να κάνουμε τη μύτη καλύτερη. Ή ακόμη και κάποια κοφτικά εργαλεία, κάποια μαχαίρια, με περισσότερη προσοχή όμως. Για να δούμε τώρα τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Καταρχήν υπάρχει ένα τραπεζάκι εδώ, είναι από λαμαρίνα 6 χιλιοστών, πιάνει με δύο βίδες οι οποίες έχουν φρεζαρισμένη τη θέση που τοποθετείται η κεφαλή, ώστε να έρχονται πρόσωπο, και από κάτω ασφαλίζουν με δύο χτάρια παξιμάδια. Πιάνουν πάνω στο σίδερο εδώ με διαμπερές τρύπες. Υπάρχει ένα προστατευτικό, το οποίο το έχω στερεωμένο με οχτάρες βιδούλες με πεταλουδίτσες από κάτω, για να βγαίνουν εύκολα. Τις έχω ξεβιδώσει τώρα. Ορίστε το προστατευτικό. Και είναι και η σιδεροκατασκευή πάνω στην οποία πιάνει ο τροχός. Πιάνει με δύο βίδες από το πλάι, δύο οχτάρες βίδες κοντές. Και τραβώντας τον έξω αφαιρείται, αφού αφαιρέσουμε τις βίδες. Η απόσταση αυτής της λάμης είναι τυποποιημένη για τους περισσότερους τροχούς, σύμπλην ένα πόντο διαφορά. Με κάποιες ροδέλες ή με κάποιο άνοιγμα μπορούμε να ταιριάξουμε διάφορους μικρούς γωνιακούς τροχούς. Για να δούμε τώρα τη κατασκευή, την οποία θα τη δείξω αναλυτικότερα και αργότερα. Εν συντομία, έχω βάλει δύο κυλοδοκούς. Είναι 5x5. Γύρω στα 2 χιλιοστά πάχος, με τάπες στις άκρες, και κάθετα έχει κολληθεί κυλοδοκός από τη μία πλευρά και από την άλλη, ώστε να κάνουν ένα καρέ. Η κυλοδοκή αυτή μικρή είναι 3x3 εκατοστά επί 2,5 χιλιοστά πάχος. Έχουν ανοιχτεί τρύπες εδώ πέρα. Σε αυτές τις τρύπες εδώ και απέναντι μπαίνει το τραπέζι, και στις άλλες δύο στερώνεται το προστατευτικό. Όλα έχουν κολληθεί με ηλεκτροκόλληση, έχουν στοκαριστεί λιγάκι να καλυφτούν οι ατέλειες και η κατασκευή έχει βαφεί. Μιλάμε ότι είναι μια πολύ στιβαρή κατασκευή, την οποία είτε μπορούμε να αντιβιδώσουμε σε ένα κομμάτι ξύλο επάνω και να το στερεώσουμε στον μπάγκο, ή και την ίδια ακόμη με βίδες. Εγώ για καλύτερη ευκολία την πιάνω με δύο πρεσάκια τέτοια στην άκρη του μπάγκου, ή επίσης μπορούμε να την πιάσουμε και από αυτό το στέλεχος τη μόρσα επάνω δυνατά, για να είναι το σύστημα ακλόνητο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια την κατασκευή της βάσης αυτής βήμα-βήμα, όπου φαίνονται και οι υπόλοιπες διαστάσεις. Και για να ξεκινήσουμε από τον τροχό, ξεμοντάρουμε τον τροχό. Βγάζουμε το δίσκο, την κάτω ροδέλα, και αφού χαλαρώσουμε βγάζουμε και το προστατευτικό, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει στο σημείο που είναι.
Στο εμπόριο θα βρούμε αυτούς εδώ τους δίσκους, οι οποίοι έχουν εδώ ένα θηλυκό παξιμάδι που μπορεί να προσαρμοστεί στο τροχό, αφού αφαιρέσουμε έτσι τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Έτσι βάζουμε πρώτα το παξιμάδι και κατόπιν βιδώνουμε το εξάρτημα αυτό, το οποίο είναι πολύ φτηνό. Εγώ τα πήρα από το 1 ευρώ και μάλιστα πήρα 2 για να έχω και για το παλμικό τριβείο. Κοστίζουν, είπαμε έτσι, 1 ευρώ και θα τα βρείτε στο 1 ευρώ και αυτό και διάφορα άλλα μεγέθη, άλλα 2 μεγέθη μικρότερα. Εδώ θα προσαρμόσουμε το αυτοκόλλητο γυαλόχαρτο. Και είμαστε έτοιμοι. Ο τροχός μπορεί να δουλέψει τώρα σαν περιστροφικό τριβείο. Μπορούμε να βάλουμε διάφορα γυαλόχαρτα από χοντρά όπως είναι αυτό, που μπορούμε να τρίψουμε σκληρά υλικά, αλλά και πολύ λεπτότερα, ώστε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο καλό φινίρισμα στο υλικό μας. Και αφού περιγράψαμε τα διάφορα εξαρτήματα, να δούμε τώρα βήμα προς βήμα και την κατασκευή τους, χρησιμοποιώντας τα βασικά εργαλεία ενός ερασιτεχνικού εργαστηρίου, δηλαδή μια ηλεκτροκόλληση, ένα δράπανο, το γωνιακό τροχό οπωσδήποτε για τα κοψίματα, και τα υπόλοιπα είναι εύκολα, βίδες, ροδέλες, παξιμάδια και διάφορα άλλα μικροεξαρτήματα. Για πάμε.
Για να το δούμε τώρα και το εργαλείο σε λειτουργία. Θα δοκιμάσουμε να τροχίσουμε κάποια ξύλινα και κάποια μεταλλικά αντικείμενα. Ανακεφαλαιώνοντας, ήθελα να πω ότι είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο και εύκολο στην κατασκευή. Δεν είναι ακριβό, τα αναλώσιμα του είναι πολύ φτηνά, είτε πρόκειται για το δίσκο είτε για τα αυτοκόλλητα γυαλόχαρτα διαφόρων τύπων. Το στερεώνουμε με κάποια πρεσάκια πάνω στον μπάγκο ή πάνω στη μόρσα, οπότε είναι φορητό και μπορούμε να το κουβαλάμε οπουδήποτε. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όταν σφίγγουμε τις δύο πλαϊνές βίδες του τροχού, με μία γωνιάστρα να γωνιαστεί καλά εδώ πέρα, ώστε να είναι κατακόρυφος ο δίσκος στο τραπέζι του μηχανήματος, για να έχουμε καλή γεωμετρία στην όλη κατασκευή. Δοκιμάστε να το κάνετε και μόνοι σας, είναι πολύ απλό, με απλά εργαλεία εργαστηρίου, επαναλαμβάνω, ηλεκτροκόλληση, δράπανο και τροχό, μπορούμε να το κατασκευάσουμε πολύ εύκολα και σε μερικές μόνο ώρες. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό, θα τα ξαναπούμε αργότερα σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας!